συναντηθήκαμε με τον υποδιευθυντή του σχολείου. Η κατάσταση δεν είναι καλή μέσα στο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας. Θεωρούμε ότι έχει καθυστερήσει η ταυτοποίηση όλων των δραστών. Κατά τη γνώμη μας, ευθύνη έχει και η αστυνομία εδώ, που με την ανοχή της άφησε να δημιουργηθούν όλα αυτά μέσα στο σχολείο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουν όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες για να απομακρυνθούν αυτά τα παραβατικά στοιχεία μέσα από το σχολείο. Η κατάσταση φυσικά εξομαλύνεται σιγά σιγά, επιστρέφουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που προέκυψε τις τελευταίες μέρες στο ΕΠΑΛ είναι κάτι που υπάρχει από καιρό, δεν μας κάνει να πέφτουν τα σύννεφα και γι' αυτό έχει ευθύνη και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης που άφησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να παρισφρήσουν ακροδεξιά στοιχεία, φασιστικά στοιχεία μέσα στο σχολείο για τα οποία είχε γνώση και ήξερε. Το κλίμα θα αλλάξει. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία, θα επιστρέψουν χωρίς κουκούλες. Οι μαθητές δεν πρέπει να φοβούνται. Όλο αυτό το φασιστικό μόρφωμα που υπάρχει μέσα σε αυτό το σχολείο θα σπάσει. Και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα μπούμε μπροστά. Και το μόνο διευθυντής επικοινωνήσατε μαζί του? Όχι, τους διευθυντές. Με τους διευθυντές σήμερα δεν επικοινωνήσαμε, μιλήσαμε μόνο τον υποδιευθυντή. Δεν είναι σε κατάσταση τέτοια προφανώς για να μπορεί να εξηγήσει το τι συνέβη μέσα στο σχολείο. Και τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε καταρχήν για να ενημερώσει τους μαθητές ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι στο σχολείο και να μην φοβούνται. Δεν ξέρω δηλαδή ποιοι είναι τα παιδιά αυτά, οι διεύθυνσης του σχολείου που μπήκαν μέσα από την περισσότερα. Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί ξέρουν τι γίνεται στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν αυτούς τους μαθητές εδώ και 1,5 μήνα, ένα μήνα που ξεκίνησε το σχολείο. Γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζουν και από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι κάτι καινούριο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι άγνωστα άτομα. Όχι, δεν είναι άγνωστα. Είναι γνωστά και θα πάρθουν τα μέτρα ώστε να απομακρυνθούν από το σχολικό περιβάλλον. Ό,τι λέει τέλος πάντων η εκπαιδευτική διαδικασία για μαθητές που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Όταν είπατε για τρομοκρατία, τι εννοείτε? Ποιος τρομοκρατεί ποιον άτομο μέσα στη σχολή? Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί προφανώς είναι τρομοκρατημένοι από αυτή τη μικρή μερίδα εξωσχολικών που βρέθηκαν στο σχολείο τις προηγούμενες μέρες. Δέχονται απειλές? Εγώ διέκρινα ένα κλίμα με το οποίο δεν έχω ξαναδεί εκπαιδευτικούς σε αυτή την κατάσταση. Οι άνθρωποι πραγματικά έβλεπα ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο. Προφανώς αυτό έχει ρίζες στα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες. Και ευθύνη γι' αυτό έχει και η προηγούμενη διεύθυνση και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας που επέτρεψε να γίνουν όλα αυτά και να αναπτυχθούν αυτοί οι θύλακες μέσα σε αυτό το σχολείο. Υπήρχαν επεισόδια παλιά. Λέτε ότι μάλλον προηγούμενα. Κοίταξτε, από περσινές κινητοποιήσεις μαθητών είδαμε ακόμα να έρχεται και η αντιτρομοκρατική εδώ για να σταματήσει κινητοποιήσεις εκλεγμένων μαθητών στο 15 μελές. Προφανώς αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Δεν είναι κάτι που συνέβη εδώ και 3 μέρες.